Θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο που μας ακούει για το πώς καταλήξαμε εχθές την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΝ, η οποία αφορά την καταγγελία των συμβάσεων των χυμοποιών. Από τις αρχές Φεβρουαρίου είχαμε ξεκινήσει μετρήσεις στο βιολογικό καθαρισμό και στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, αλλά και στις βιομηχανίες χυμοποιίας, όσον αφορά για τα λίμματα τα οποία στέλνουν στο βιολογικό καθαρισμό. Γίναν πάρα πολλές μετρήσεις κυκλικές και ακόμα γίνονται μετρήσεις, μέχρι την ώρα αυτή που σας μιλάω γίνονται μετρήσεις, και προχθές μάλλον, έλαβα τα αποτελέσματα τα οποία ήταν, να μην πω χαλιά, ήταν πολύ άσχημα. Υπήρχαν μετρήσεις οι οποίες ήταν 5 και 6 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι ναι μεν δεχόμασταν μετρήσεις πάρα πολύ επιβαρημένες και μεγάλο όγκο λιμάτων, παρόλα αυτά όμως ο βιολογικός λειτουργήσε σε πάρα πολύ καλό βαθμό και αυτό το αποδεικνύουμε με τις μετρήσεις που έχουμε στην έξοδο. Βέβαια και οι μετρήσεις που έχουμε στην έξοδο δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι, αλλά αν ισοσταθμίσουμε τον όγκο και το είδος των λιμάτων το οποίο δεχόμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βιολογικός ανταποκρίθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στο διατάφτα, εχθές εισηγήθηκα στο Διοικητικό μου Συμβούλιο την καταγγελία των συμβάσεων των 4 χυμοποιείων, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Η απόφαση πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και σήμερα κοινοποίησα την απόφαση αυτή στους αρμόδιους φορείς, δηλαδή στην Περιφέρεια, στην Λιμεναρχείο, στην εισαγγελία την οποία κατέθεσα εγώ προσωπικά στην ίδια την εισαγγελία και στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα τώρα της ενέργειας αυτής, στο σημείο αυτό να πω ότι η απόφαση αυτή την οποία λάβαμε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο εξάντλησα τον νόμο που είχα στα χέρια μου, δηλαδή ήταν η μέγιστη κύρωση την οποία μπορούσα να επιβάλλω σύμφωνα με αυτά που μου δίνει δικαίωμα ο νόμος, την κοινοποιώ στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα η περιφέρεια θα πρέπει και αυτή να αναλάβει τις ευθύνες της. Τι εννοώ? Όταν η καταγγελία σύμβαση σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια θα πρέπει να τους ανακαλέσει τις άδειες, διότι για να βγάλει άδεια μια επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει σύμβαση με βιολογικό καθαρισμό, την οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει. Στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι οι επιχειρήσεις αυτές, από τη στιγμή που δεν έχουν σύμβαση με τη ΔΕΙΑΡΜ, έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους με τη ΔΕΙΑΡΜ, είμαι αποφασισμένος, γιατί γνωρίζω ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στέλνουν λίμματα, είμαι αποφασισμένος να κάνω καθημερινή παρέμβαση στον εισαγγελέα και στην αστυνομία για να λύξει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να λύξει τώρα.